Γκρήγκορ Ντουάρτε στο πρώτο σερβίς. Σιχναγεύσκι με καλό μπλοκ προδρόμου και Σαββίδη. Αυγουστίνος Σαββίδης κράτησε, ο Τίμα ανέβασε και του Αντωνίου θα περάσει απλά την μπάλα. Αμπουίλα σε θέση πάει ο Ντίεφ, 0-1. Με κυπριακό διαβατήριο παίχτης της κυρίας συνεχίζει και δυσκολεύει την υποδοχή του Παφιακού. Δύσκολα ο προδρόμου, ο Χριστοφόρου βρήκε σε τιμότητα τον Ντουάρτε και ο Κρίκουν κάρφωσε για τον πρώτο πόντο του Παφιακού. Οπότε εδώ ευνοήθηκε τον μπλοκ του Παφιακού που ισοφάρισε. Λεοντίεφ με πλασέ και πάλι ετοιμότητα Τίμα και Μοσκέρα. Και σε δεύτερο χρόνο Αντωνίου, Τίμα, ο Κρίκουν πάει δυνατά με μπλοκ out. Θα φέρει τον Παφιακό στο προβάδισμα. Πρώτο προβάδισμα για την ομάδα της Πάφου στο 6-5. Επαφή στον Χρήστο Προδρόμου και ο Χόμπερν σερβίρει. Ο Κρίκον καρφώνει άστοχα. 7-10. Δύσκολη μπάλα. Θεωρώ ότι έφυγε λίγο το μπλοκ από τη θέση του, γι' αυτό και ήταν πολύ δύσκολη άμυνα από τον Λίμπερο. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Ίγκορ Ντουάρτε σερβίρει. Σιχναγεύσκι δύσκολα. Κρίσκο απέναντι ο Λεοντίεφ. Πάνω στον Ίγκορ Ντουάρτε. Καλή υποδοχή από τον... από τους γηπεδούχους που παίρνουν ακόμη έναν πόντο. Πλάνο και από τη γραμματεία νωρίτερα. Τίμα, Ίγκορ Ντουάρτε σε ανάλογο καρφί με μπλοκ. Αλλιώθηκε η προσπάθεια του Άντων Τσιχραγεύσκη. Πέρασε και ο νεόφυτος Κυπριανού στο γήπεδο για την ομάδα της Ανόρθωσης. Τίμα, πάνω στο Λεοντίεφ και πάλι ο Αμπουίλα στο Λεοντίεφ. Τίμα Αντωνίου, ο Κρίκουν για να τελειώσει το πρώτο σετ, 25-19, όχι, μπάλα στην ανόρθωση, 24-20. Δεν κατάλαβα τι έγινε τώρα, ομολογώ. Λογικά out. Ναι, ναι. Μέσα ήταν η μπάλα, μέσα καθαρά. Η μπάλα. Καθαρά μέσα η μπάλα. Αφού φάνηκε σε πρώτο χρόνο πως είναι μέσα η μπάλα, φάνηκε και σε επαναληπτική λήψη. Και εδώ έχουμε το 24-20. Ένα λάθος στο πρώτο σετ. Δικαιούνται να κάνουν οι διαιτητές. Στο προδρόμου θα το σβήσει αμέσως. 25-20 το αποτέλεσμα του πρώτου σετ. Ο Μαφιακός ήταν καλύτερος σε γενικό πλαίσιο σε αυτό το πρώτο σετ. Και το παίρνει με 25-20, βλέποντας εδώ τον προδρόμο να ανεβαίνει ψηλά. 25-20 και 1-0 η ομάδα του Παφιάκου. Ο Χόμπερν με την βοήθεια του Φιλέ. Κατάφερε ο Ίγκορ Ντουάρτε και κράτησε. Ο Σαββίδης θα στείλει την μπάλα στο Φιλέ, 0-1. Και πάλι ο Χόμπερν, Τίμα πίσω, ο Κρίκουν εύκολα. Θα περάσει την μπάλα με πλασέ πάνω από τον Σιχναγεύσκι. Ενώ ντέρμπι γίνεται στο Σπύρος Κυπριανού. Η ΑΕΚ Καραβά προηγείται με 19-17 του ΑΠΟΕΛ. Εδώ ακόμη ένα λαθασμένο πέρασμα του Αυγουστίνου Σαββίδη. Μίκαλ Κρίσκο σερβίρει για την ανόρθωση. Ο Τσέχος έστειλε την μπάλα πάνω στον Αντώνη Αντωνίου και ο προδρόμου, αφού πήρε τον πρώτο χρόνο από τον Τίμα, κάρφωσε δυνατά. Όλεκ Κρίκουν, Λεοντίεφ χαμηλά, Μπουίλα, ο Κρίσκο με... θα περάσει την μπάλα θετικά. Στο συν 5 η ομάδα της ανόρθωσης. Ο Μοσκέρα εδώ θα μειώσει για τους γηπεδούχους. Από το σέρβις του Μοσκέρα, Λεοντίεφ, Κρίσκο. Εδώ με μπλοκάουτ θα πάρει ο Τσέχος τον ποντό. 17-19, ξεμπλοκάρει από τους 18 η ανόρθωση. Δεν έχουν τη απάντηση σε αυτό το στυλ παιχνιδιού η ανόρθωση. Ίγκορ Ντουάρτε συνεχίζει ο Βραζιλιάνος και εκτελεί. Ο Λεοντίεφ δύσκολα. Ο Κρίσκο πήρε τα βήματα και κάρφωσε στο μπλοκ του Παναγιωτίδη. Πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι 22-20 από Χρήστο Προδρόμου, ο οποίος σερβίρει.
Χρυναγεύσκη Αμπουίλα. Ο Χρυναγεύσκη θα πάρει τον 22ο πόντο της ομάδας του. Αυγουστίνο Σαββίδης, τίμα. Ο Κρίκουν δυνατά τελειώνει το σετ υπέρ του Παθιακού. 25-22. 2-0 ο Παθιακός θέλει ακόμη ένα για να πάρει δεύτερη νίκη επί της ανόρθωσης στην κανονική διάρκεια πρωταθλήματος. Εδώ ο τελευταίος πόντος καταγράφεται από τον Ολε Κρίκουν. Προσπάθησε να πιέσει στο σερβίς ο πασάδωρος του της ανόρθωσης. Βρήκε μπάλα στο φιλέ. Εύκολη υποδοχή, εύκολη δουλειά για τον Σαββίδη. Και τελείωσε τον πόντο διαγωνίως με ατομικό μπλοκ από τη ζώνη 2. Η Γκορντουάρτε σερβίρει πρώτος για τους γηπεδούχους. Ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στο φιλέτ, την μπάλα πέρασε και ο Χόμπερ θα πάρει τον πρώτο πόντο της ανόρθωσης, 0-1. Χόμπερ είναι πάνω στον Γκορντουάρτε, την μπάλα πάει στον Αυγουστίνο Σαββίδη που θα πάρει τον πόντο, 1-1. Μοσκέρα, Αμπουίλα πίσω, Κρίσκο στην πίσω ζώνη, λάθος τώρα από τους παίκτες του Παθιακού. Χόμπερν, δύσκολα ο Ιγκορ Ντουάρτε, ο Κρίκουν για να καρφώσει, αλλά με καλό μπλοκ της ανόρθωσης. Ο Κρίσκο σε δεύτερο καρφί βάζει την ανόρθωση μπροστά, 7-8. Ολεκ Κρίκουν, Σιχναγεύσκη, Αμπουίλα, Άντων Σιχναγεύσκη, χαμηλά, βγήκε η άμυνα και ο Μοσκέρα κάρφωσε, πόντος για τον Παθιακό, 10-10. 14-13. Κυπριανού, Ιγκορ Ντουάρτε, τίμα για Μοσκέρα, ωραίο πλασέ από τον Κολομβιανό, 15-13. Τίμα, δυσκολεύει Σιχναγεύσκη, Αμπουίλα, Χόμπερ και πάλι ο προδρόμος στο μπλοκ. Ο Κρίσκο πάνω στο μπλοκ του Παθιακού. Μπλοκ out. Ο Κρίσκο δηλώνει παρόν. Ανοίξει την ψαλίδα των δύο ομάδων μιας και θα πάει στους 25 βαθμούς. Θα παραμείνει στους 20 η ανόρθωση. Εφόσον φυσικά καταλήξει το σετ στον Παθιακό. 23-17. Συναγεύσκη μειώνει. Κρίκουν δυνατά Μιλτιάδου στην υποδοχή. Παστελάς ανέβασε Κρίσκο. Το πλασέ στην πίσω ζώνη διαχειρίσιμο από Ιγκορ Ντουάρτε. Και ο Κρίκουν θα τελειώσει το μάτς. 25-17. Ολοκληρώνει την μεγάλη για τον Παθιακό παρτίδα. Όλε Κρίκουν. Η ομάδα του Παθιακού πανηγυρίζει τη νίκη στο ντέρμπι και το συν 5 και με δεύτερη νίκη πάνω στην ομάδα της ανόρθωσης ο Παθιακός κερδίζει και αναχτά προβάδισμα εν ώψη των play-offs. Η ομάδα της Πάφου κέρδισε με 3-0 και πανηγυρίζει τώρα δικαιωματικά